Η μέρα δημοσιογραφικών βραβείων ΨΑΤ ήταν η σημερινή, με τον κόσμο της αθλητικής δημοσιογραφίας να έχει το δικό του ραντεβού σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αθήνα. Στις σημερινές βραβεύσεις την τιμητική της είχε η Crete TV. Συγκεκριμένα βραβεύτηκε ο Γιώργος Μιμίκος για τη σειρά εκπομπών «Αθλητικές Ιστορίες» και μάλιστα ήταν το μοναδικό βραβείο που αφορούσε σε κανάλι της περιφέρειας. Μετά τις αθλητικές ιστορίες στην εφημερίδα Νέα Κρήτη που αγκάλιασε το αναγνωστικό κοινό στη Μεγαλόνισο, είδα σήμερα να έρχεται και το βραβείο και μάλιστα από την πρώτη περίοδο μια σειρά εκπομπών που και πάλι λέγεται «Αθλητικές Ιστορίες» στην Crete TV. Ήξερα πως το εγχείρημα θα είναι δύσκολο, αλλά ήθελα να το τολμήσω και μου το είχε ζητήσει και ο πρώην πρόεδρος του ΟΦ και φίλος μου ο Νίκος Οδουλουφάκης. Πολλοί τον θυμούνται, οι παλιότεροι. Νιώθω δικαιωμένος και υπερήφανος, φυσικά συγκινημένος σήμερα που είμαι εδώ ξανά. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους Αντώνη και Ιωάννα Δημητρίου, τη διοίκηση του ομίλου Crete TV που εργάζομαι. Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή Δημοσιογραφικών Βραβείων του ΨΑΤ, γιατί η τιμή από καταξιωμένους συναδέλφους είναι κάτι μοναδικό. Να ευχαριστήσω τον σκηνοθέτη μου Δημήτρη Φραγκεδουλάκη, σαν MVP της εκπομπής όπως τον λέω. Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο συμπαίκτη. Ευχαριστώ τους γονείς μου και όπως έχω πει ο πατέρας μου, σαν ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, με έσπρωχνε από μικρό κοντά στους παλέμαχους από τη δεκαετία του 90 που ξεκίνησα και τότε είχα την τύχη να προλάβω και να κάνω συνέντευξη με τον πρώτο κριτικό ποδοσφαιριστή που έπαιξε στην Εθνική Ελλάδος, τον Δημήτρη Βάβουλα. Ο Βάβουλας, θείος του Στέφανου που έπαιξε αργότερα στον ΟΦ και θυμούνται οι πιο νέοι, αγωνίστηκε μία φορά στην εθνική ομάδα το 1951 με την Γαλλία Β' τότε, με την εθνική μας ομάδα βεβαίως, και είχε αντικατασταθεί από ένα νεαρό τότε ποδοσφαιριστή που λεγόταν Κώστας Νεστορίδης για την ιστορία. Και αργότερα εγώ γνώρισα, και το λέω τώρα πραγματικά πολύ συγκινημένος, ένα συμπαίκτη του Νέστορα, το Στέλιο το Σεραφίδη, που ήταν το στήριγμά μου όποτε ερχόμουν στην Αθήνα. Αξίζει να σημειωθεί η βράβευση των γυναικών που πήγαν δημοσιογραφική αποστολή στην Ουκρανία, αλλά και η παρουσία του μικρού οπαδού του ΠΑΟΚ Λέανδρου, που πηγαίνει στο γήπεδο αν και έχει προβλήματα όρασης και μάλιστα ζήτησε να δημιουργηθούν οι σωστές υποδομές για να μπορεί να περπατάει στους δρόμους με τους φίλους του. Επίσης, βραβεύτηκαν όλοι οι αθλητικοί συντάκτες που έγραψαν βιβλία μέσα στο 2022.